Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Κοντά μας φιλοξενούμε για τα θέματα αυτά τον γαστρεντερολόγο και παθολόγο κύριο Χρήστο Καραλή, ο οποίος μας έρχεται από την Κλινική Κιανού Σταυρός. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς. Μιλούμε για την γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση. Είναι δύσκολος όρος. Γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, λοιπόν. Τις καούρες, όπως λέμε εμείς. Έτσι. Μάλιστα. Το σύνδρομο είναι, συγγνώμη, να συμβουλευθώ τα χαρτιά μου. Το Μπάρετ. Μπράβο, ισοφάγος Μπάρετ. Μπράβο, γιατί δεν είναι και τα ονόματα εύκολα. Που είναι μια άλλη κατάσταση, η οποία μπορεί σε εμάς να ακούγεται έτσι κάπως το όνομα ξένο και ενδεχομένως δεν μας αφορά, αλλά θα δούμε τι σχέση έχει με την παλινδρόμηση και πόσο σοβαρή αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει και επιστρέφουμε. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας είναι η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, όταν δηλαδή το γαστρικό οξύ παλινδρομεί προς τον ισοφάγο. Το πιο κοινό σύμπτωμα της πάθησης είναι αυτό που οι ασθενείς αποκαλούν καούρα και που ιατρικά ονομάζεται αίσθημα οπισθοστερνικού καύσου. Σύμφωνα με μια πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη που εκπονήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής, η εμφάνιση της νόσου είναι ιδιαίτερα υψηλή στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 4 στους 10 Έλληνες εμφανίζουν συμπτώματα γαστροεσοφαγικής παλινδρομικής νόσου, που παρατηρείται συχνότερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Ωστόσο, ένας στους 10 Έλληνες δεν γνωρίζει ότι πάσχει από την νόσο, δεδομένου ότι μόνο 5 στους 10 απευθύνονται σε γιατρό για τα συμπτώματά τους. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με νέες μελέτες, το 5% των ασθενών που έχουν χρόνια συμπτώματα γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης αναπτύσσουν ισοφάγο Μπάρετ. Πρόκειται για μια προκαρκινική κατάσταση, κατά την οποία το τείχωμα του κατώτερου ισοφάγου στην προσπάθειά του να αντισταθεί στο γαστρικό οξύ που παλινδρομεί αντικαθίσταται από τείχωμα που μοιάζει με αυτό του στομάχου. Ωστόσο, η επιστήμη έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι ειδικοί να έχουν στα χέρια τους ένα σημαντικό εργαλείο για τη διάγνωση και θεραπεία τόσο της γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης όσο και του ισοφάγου Μπάρετ. Ο λόγος για τις σύγχρονες ενδοσκοπικές μεθόδους που προσφέρουν στους ασθενείς μια πολύ πιο φιλική, μη χειρουργική επιλογή για την αποκατάσταση των νόσων. Μάλιστα. Πήραμε μία εικόνα. Είναι πολύ συχνό. Η γαστροεσοφαγική παλινδρόμηση, καούρης, θα το λέω γιατί με διευκολύνει, είναι πάρα πολύ συχνό νομίζω στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Είναι πολύ κοινό το πρόβλημα. Τώρα, αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς παρακολουθώντας το βίντεο είναι ότι μπορεί να είναι κοινό και μπορεί κάποιοι να μην το παίρνουν σε σοβαρά, να το θεωρούν απλώς μια ενόχληση. Ωστόσο, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Μιλάμε για μια πάθηση. Είναι πάθηση και είναι και αυτό κρυφή πάθηση. Αυτό που ανέφερε το βίντεο προηγουμένως ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμπτώματα. Δυστυχώς και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συμπτώματα και παρόλα αυτά έχουν παλινδρόμηση. Και οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι τελικά θα πάθουν ισοφάγο Μπάρετ, η οποία είναι μια προκαρκινική κατάσταση, μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο του ισοφάγου, δεν είχαν ποτέ τους συμπτώματα γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης. Οπότε είναι και αυτό ένα κρυφό νόσημα και δυστυχώς δεν υπάρχει πάρα πολύ καλή ενημέρωση ούτε αντιμετώπιση γι' αυτό, γιατί τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο δεν υπάρχει αυτό που λέγεται screening ενδόσκοπη, δηλαδή να κάνει κάποιος ενδοσκόπηση για να δει εάν και εφόσον έχει παλινδρόμηση, που το βλέπεις από το αν έχει ισοφαγίτιδα ή όχι. Όλα αυτά βέβαια μιλάμε στην περίπτωση που δεν έχει σύμπτωμα ο άλλος. Ακριβώς. Οπότε οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν συμπτώματα δεν το ξέρουν ποτέ τους και είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν άμεσα να πάθουν ισοφάγο Μπάρετ. Οι άλλοι, οι οποίοι έχουν συμπτώματα, κατά κόρον πάνε στον παθολόγο, παίρνουν κάποιο φάρμακο για τις καούρες και τις ξυνήλες, το οποίο έχει θεαματικά αποτελέσματα και δεν φτάνουν ποτέ στον γαστρεντερολόγο για να κάνουν γαστροσκόπηση για να δουν αν και εφόσον έχει εγκατασταθεί ο ισοφάγος Μπάρετ, ο οποίος μπορεί να εγκατασταθεί μετά από 5 χρόνια γαστροεσοφαγικής παλινδρόμησης. Αλήθεια, τόσο σύντομα? Ναι, οπότε υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι με τα φάρμακα μπορεί να καλυφθούν. Είναι σαν να βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Και δηλαδή να κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι και ποτέ να μην μαθαίνουν την αλήθεια. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν θα εξελιχθεί όσο γρήγορα θα εξελιχθόταν εάν δεν έπαιρνε κάποιος φάρμακα, μπορεί να συνεχίσει να εξελιχθεί. Γιατί τα φάρμακα δεν κάνουν κάτι για την παλινδρόμηση. Αλλάζουν το pH του στομάχου και απλά δεν είναι πάρα πολύ όξινο το περιβάλλον των υγρών που επιστρέφει με την παλινδρόμηση από το στομάχι στον ισοφάγο. Γιατί μου συμβαίνει αυτό το πράγμα? Είναι ατομικό το πρόβλημα σε όσου συμβαίνει? Παίζει ρόλο αυτό που τρώνε, η διατροφή? Παίζει ρόλο ο τρόπο που τρώνε, δηλαδή τρώνε γρήγορα, αργά, ξέρω εγώ, βράδυ? Γιατί υπάρχουν και αυτές οι θεωρίες γύρω από το πρόβλημα της παλινδρόμησης. Λέμε, έχω καούρα, έφαγα βράδυ, έφαγα κάτι ξινό ή οτιδήποτε. Αυτά που αναφέρατε όλα είναι. Είναι ανατομικό το θέμα. Καταρχήν είναι ανατομικό το θέμα και έχει να κάνει σχέση με την διαφραγματοκύλη κατά ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών,
αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφραγματοκύλη για να έχει κανείς παλινδρόμηση. Η διαφραγματοκύλη τι είναι, για να το εξηγούμε και αυτό. Τι είναι διαφραγματοκύλη. Στο σημείο που ενώνει το ισοφάγος με το στομάχι υπάρχει μία βαλβίδα, ένα σφιχτήρας. Φανταστείτε το σαν μία βαλβίδα η οποία επιτρέπει τα πράγματα να πηγαίνουν από τον ισοφάγο προς το στομάχι, αλλά να απαγορεύουν στα πράγματα να επανέλθουν από το στομάχι στον ισοφάγο, να κάνουν δηλαδή παλινδρόμηση. Αυτή η βαλβίδα σε ορισμένους ανθρώπους δεν λειτουργεί καλά και εμείς επιστημονικά αυτό το ονομάζουμε διαφραγματοκύλη. Ή δυσλειτουργία του κατώτερου ισοφαγικού σφιχτήρα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι ικανοί να κάνουν παλινδρόμηση, δηλαδή να επιστρέφουν τα υδροχλωρικά ή τα χολικά υγρά από το στομάχι στον ισοφάγο και επειδή αυτά τα υγρά έχουν όξινο ή αλκαλικό pH, αυτό το pH καίει τον ισοφάγο, προκαλεί ισοφαγίτιδα και η ισοφαγίτιδα μετά από 5 χρόνια μπορεί να εξελιχθεί σε ισοφάγο Μπάρετ και ο ισοφάγος Μπάρετ μπορεί μετά από αρκετά χρόνια να εξελιχθεί σε καρκίνο του ισοφάγου. Νούμερο 1 λοιπόν, η γαστροεισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί να προκαλέσει είτε υπάρχει είτε με την διαφραγματοκύλη είτε χωρίς την παρουσία της το πρόβλημα της χαλάρωσης της βαλβίδας. Νούμερο 2 αυτό, το υγρό που ανεβαίνει, κάνω επανάληψη γιατί η επανάληψη είναι μια τάση μαδήσεως. Ανεβαίνει, μπορεί να προκαλέσει και ισοφαγίτιδα μετά από χρόνια ισοφάγου Μπάρετ, που είναι ένα στάδιο που έχει ενοχοποιηθεί για εμφάνιση καρκίνου στο μέλλον. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Με ποσοστό αρκετά υψηλό, δηλαδή 0,5%, 0,7%, κάθε χρόνος που περνάει από τη ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει ισοφάγο Μπάρετ. Και αυτό προστίθεται. Δηλαδή, κάθε χρόνο που περνάει, αν έχει ισοφάγο Μπάρετ, το ποσοστό της πιθανότητας να κάνει κάποιος που έχει ισοφάγο Μπάρετ καρκίνο αυξάνεται. Πείτε μας κάτι, το καταλάβει κανείς όμως. Εντάξει, μπορεί να έχει αυτά τα συμπτώματα της καούρας που είναι και το πρώτο, ας το πούμε, που θα πρέπει να παρατηρήσει κανείς. Και έχει περάσει χρόνια και δεν έχει ασχοληθεί πέραν αυτών των απλών, της απλής φαρμακευτικής αγωγής για τα συμπτώματα. Συμπτωματικά να έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Και έχει δημιουργηθεί ήδη βλάβη στον ισοφαγό Μπάρετ. Θα το καταλάβει αυτό με κάποιο τρόπο, με κάποια συμπτώματα ή μόνο αν πάει στο γιατρό επί τούτου για να το ψάξει. Ο ισοφάγος Μπάρετ είναι ασυμπτωματικός. Και αυτός. Και αυτός. Οπότε οι μόνοι ασθενείς που θα το μάθουν εάν έχουν ισοφάγο Μπάρετ, είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν συμπτώματα και πάνε στον γαστρολόγο να κάνουν γαστροσκόπηση. Η γαστροσκόπηση είναι η εξέταση που θέτει την διάγνωση στις περιπτώσεις αυτές. Η γαστροσκόπηση με βιοψίες από την περιοχή του ισοφάγου που συνήθως παρουσιάζεται η βλάβη, που είναι το κατώτερο τμήμα του ισοφάγου. Οι βιοψίες είναι αυτές που βγάζουν τη βλάβη τελικά, γιατί θα πρέπει ο παθολόγος κάτω από το μικροσκόπιο να δει κάποια συγκεκριμένα κύτταρα, τα οποία ονομάζονται καλικοειδή κύτταρα και είναι εντερική μεταπλασία, που τελικά σημαίνει ότι ο ισοφάγος αλλάζει και γίνεται σαν το έντερο. Δηλαδή, αυτό είναι ένας αμυντικός μηχανισμός. Το έντερο μπορεί να αντέξει τα χολικά υγρά και τα υδροχλωρικά οξέα, γιατί τα βλέπει καθημερινά, είναι φτιαγμένο έτσι να τα αντέχει. Ενώ ο ισοφάγος δεν είναι φτιαγμένος από τη φύση του και ο οργανισμός μέσα στους αμυντικούς μηχανισμούς που έχει αναπτύξει, έχει αναπτύξει και αυτό. Δηλαδή, αλλάζει το επιθύλιο του ισοφάγου και γίνεται εντερικού τύπου, για να είναι πιο ισχυρό. Όμως είναι κάτι που δεν ανήκει. Είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό και είναι σε ξένο επιθύλιο σε λάθος περιοχή. Οπότε αυτό μπορεί να εξελιχθεί, να κάνει δυσπλασία και μετά να κάνει καρκίνο. Αυτό λοιπόν, με βιοψίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της γαστροσκόπησης, μπορούμε να δούμε αν αυτό όντως έτσι είναι, δηλαδή αν υπάρχουν αυτά τα κύτταρα, τα καλικοειδή, δηλαδή αν έχει αλλάξει και έχει γίνει η εντερική μεταπλασία στο κομμάτι αυτό του ισοφάγου και μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο ασθενής έχει ή δεν έχει ισοφάγο Μπάρετ. Πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά? Εσείς έχετε και μια εξειδίκευση περισσότερο στις ενδοσκοπικές εφαρμογές, παρεμβάσεις, θεραπείες. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι νεότερο έχουμε στον τομέα αυτό, πώς αντιμετωπίζονται και οι γαστροεισοφαγικοί παλινδρόμοι από το πρώτο στάδιο να το πάρουμε, αλλά και στην πορεία των καταστάσεων που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα μέχρι και τον ισοφάγο Μπάρετ ενδοσκοπικά πλέον. Ναι, μέχρι πρότινης η μόνη θεραπευτική αντιμετώπιση για αυτές τις δύο παθήσεις, συχνές παθήσεις και επικίνδυνες παθήσεις, ήταν η χειρουργική. Δηλαδή, εάν και εφόσον ξέραμε ότι κάποιος άνθρωπος έχει ισοφάγο Μπάρετ, τον παρακολουθούσαμε και όταν με βιοψίες και όταν βλέπαμε ότι έκανε δυσπλασία, που είναι ακόμα ένα επιπλέον βήμα προς το να κάνει καρκίνο, τον στέλναμε να χειρουργηθεί. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε σε πολλές περιπτώσεις με τους ανθρώπους που έχουν παλινδρόμηση. Με ή χωρίς διαφραγματοκύλη τους στέλνουμε να χειρουργηθούν και να φτιάξουν την ανατομική ανομαλία η οποία ονομάζεται διαφραγματοκύλη ή τέλος πάντων την δυσλειτουργία του κατώτερου ισοφαγικού σφιχτήρα. Τώρα
Και για τις δύο αυτές. Όταν λέτε χειρουργία, εννοείται ανοιχτό χειρουργείο. Λαπαροσκοπικά. Σε καλά χέρια, αυτό το χειρουργείο που γίνεται ακόμα και σήμερα και που θα πρέπει να γίνεται, γιατί δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους τους ανθρώπους ενδοσκοπικά, σε καλά χέρια γίνεται λαπαροσκοπικά. Mm-hmm. Τώρα όμως και οι δύο αυτές παθήσεις, και ο εσωφάγος Μπάρετ και η παλινδρόμηση, διορθώνονται πλέον ενδοσκοπικά, όσον αφορά τον εσωφάγο Μπάρετ. Έχουμε και κάποια πλάνα, θα παρακαλούσα, αν μπορούμε να τα δείξουμε, έτσι, όταν μιλάμε, έτσι, για να σχηματοποιείτε λίγο και η εικόνα mm-hmm. της ενδοσκοπικής εφαρμογής. Όπου, τι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο? Στο βίντεο που παρακολουθείτε τώρα, βλέπετε την ενδοσκοπική θεραπεία της παλινδρόμησης, mm-hmm. όπου κατά τη διάρκεια μιας ενδοσκόπησης, εισάγεται στο εσωφάγο και κατ' επέκταση μέσα στο στομάχι αυτή η συσκευή που βλέπετε, η οποία σαν ένα συρραπτικό μηχάνημα, σκεφτείτε το, μπορεί να ελαττώσει τη διαφραγματική ύλη αν υπάρχει και είναι μικρότερη των 2 εκατοστών, και να φτιάξει σαν πιετούλες, να το πούμε έτσι, πτυχές στο κατώτερο εισοφαγικό σφιχτήρα και να τον μαζέψει και να τον κάνει πιο λειτουργικό. Mm-hmm. Αυτό λέγεται ενδοσκοπική θολοπλαστική, και λέγεται θολοπλαστική γιατί χρησιμοποιούμε και το θόλο του στομάχου, τον οποίο τον περιστρέφουμε γύρω-γύρω από το κατώτερο τμήμα του εισοφάγου, και είναι τελικά το ίδιο ακριβώς που κάνουν οι χειρουργοί, λαπαροσκοπικά ή χειρουργικά. Παίρνουν το θόλο του στομάχου και τον γυρίζουν γύρω-γύρω από τον κατώτερο εσωφάγο, με αποτέλεσμα να φτιάχνουν κάτι σαν κόμπο. Mm-hmm. Και αυτός ο κόμπος πλέον να λειτουργεί σαν μια καινούργια βαλβίδα. Μάλιστα. Απλά εμείς αυτό το κάνουμε ενδοσκοπικά μέσα από το στομάχι. Οι χειρουργοί το κάνουν χειρουργικά έξω. Απ' έξω, εξωτερικά. Ναι, εξωτερικά. Mm-hmm. Είναι ανώδυνη σαν μέθοδο, σαν... Αυτή είναι η μέθοδος η οποία είναι ενδοσκοπική μεν, αλλά χειρουργική δε. Γίνεται με τον ασθενή διασωληνωμένο στο χειρουργείο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Την άλλη μέρα ξυπνάει και είναι ικανός να φύγει από το νοσοκομείο και σε 2-3 μέρες μπορεί να πάει και στη δουλειά του. Του δίνουμε κάποιες οδηγίες διαιτολογικές και φαρμακολογικές, και μετά από 2 μήνες κόβουμε και τα φάρμακα τελείως, και οι περισσότεροι ασθενείς δεν χρειάζεται να ξαναπάρουν ποτέ φάρμακα για την παλινδρόμηση ξανά στην ζωή. Λύνεται το πρόβλημα δηλαδή οριστικά, με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Το ίδιο ή κάτι ανάλογο συμβαίνει όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και την πάθηση στο επόμενο στάδιο, το πιο σοβαρό που αναφέρεται, στον εσωφάγο Μπάρετ? Το ίδιο ακριβώς είναι το ενδοσκοπικό, ας το πούμε, ενδοσκοπική θεραπεία? Είναι ενδοσκοπική πάλι η θεραπεία, αλλά φυσικά χρησιμοποιούμε κάποιο άλλο μηχάνημα. Πάλι κατά τη διάρκεια μιας ενδοσκόπησης καυτηριάζουμε το επιθύλιο Μπάρετ, δηλαδή αυτή την εντερική μεταπλασία που σας είπα προηγουμένως, mm-hmm. Όπου μιλάμε για επιφανειακό νόσημα. Δηλαδή, αν θα θέλαμε να είμαστε πιο σαφείς, το τείχωμα του εισοφάγου δεν είναι μία απλή μεμβράνη, αποτελείται από πολλές στρώσεις. Εμείς αυτό που θεραπεύουμε είναι το εσωτερικό επιφανειακό κομμάτι, αυτό που λέγεται βλενογόνος mm-hmm. ή επιθύλιο, και το οποίο είναι αυτό που νοσεί, χωρίς να πειράξουμε καθόλου τους χιτώνες που υπάρχουν πιο βαθιά. Mm-hmm. Οπότε έχει αναπτυχθεί μια καινούρια τεχνική με μικροκύματα, που λέγεται Radio Frequency Ablation, αυτή η τεχνική, και με ελεγχόμενη ενέργεια η οποία διοχετεύεται στην περιοχή η οποία νοσεί, είμαστε ικανοί να καταστρέψουμε μόνο το επιφανειακό επιθύλιο, χωρίς να πειράξουμε καθόλου τον υποβλενογόνιο χιτώνα, και φυσικά χωρίς να προκαλέσουμε και κάποια βλάβη στον ασθενή τον οποίο θεραπεύουμε. Καταστρέφουμε δηλαδή μόνο το παθολογικό επιθύλιο και τα υπόλοιπα μένουν ανέπαφα. Ο οργανισμός έχει την ικανότητα να θυμηθεί τα παλιά. Δηλαδή, όταν θα αφήσουμε τον υποβλενογόνιο χιτώνα ξεσκέπαστο, αυτός έχει τη δυνατότητα να αναπλάσει. Θα αναγεννηθεί δηλαδή, θα ξανακάνει αυτό που... Να ξαναφέρει λοιπόν τα παλιά φυσιολογικά εσωφαγικού τύπου κύτταρα και να γίνει ξανά ο εσωφάγος όπως ήταν πριν να εγκατασταθεί ο εσωφάγος Μπάρετ. Α,
Μάλιστα. Και η πύλη εισόδου είναι ακριβώς όπως λειτουργεί και στην απλή γαστροσκόπηση που βλέπουμε, δηλαδή με το εργαλείο αυτό που παρακολουθούμε. Ακριβώς. Απλά αλλάζει ο τρόπος που εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται πάνω στο ενδοσκόπιο ένα μηχάνημα το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει μικροβλήματα. Ο λόγος που επιμένω λίγο στη σχηματοποίηση της επέμβασης είναι ο εξής. Γιατί κάθε φορά που και οι τηλεθέτες αλλά και εγώ στη τηλεθεάτρια παρακολουθώ κάποιον ειδικό να μου εξηγεί μια επέμβαση την οποία όλοι οι ειδικοί αποκαλούν απλή, ανώδυνη, εύκολη κτλ. Γιατί για τα δικά σας μάτια είναι αλλιώς και αλλιώς για τα δικά μας. Θέλουμε να εξηγούμε και να καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι αυτό που συμβαίνει για να απομυθοποιεί και κάποια πράγματα αλλά και κυρίως να διώχνει τους μύθους και τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν πολλές φορές για αυτές τις σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν εισέλθει πλέον στον χώρο της ιατρικής. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά του, οπότε κατάλαβα και τα δύο, και στις δύο περιπτώσεις τουλάχιστον, οι ενδοσκοπικές θεραπείες είναι... Και τα δύο έχουν περάσει από πολύ έντονο και ενδελεχή έλεγχο στην Αμερική και έχουν πάρει έγκριση από το Food and Drug Administration και έχουν πλέον αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους και την ανθεκτικότητά τους στον χρόνο. Ο χρόνος βέβαια αυτός, όπως καταλαβαίνετε, όπως συμβαίνει σε κάθε καινούργια μέθοδο, δεν είναι ακόμα μεγάλος. Δηλαδή, όσον αφορά για την ενδοσκοπική θεραπεία του ισοφάγου Μπάρετ, έχουμε κλείσει μια πενταετία και πρόσφατα δημοσιεύτηκε... Έχουμε κλείσει, όταν λέτε, της εφαρμογής της μεθόδου στην Ελλάδα, στο ευρωπαϊκό παγκοσμίως, επίπεδο, παγκοσμίως. Παγκοσμίως έχουμε γύρω στις 50.000 περιστατικά αυτή τη στιγμή. Και έχει δημοσιευθεί η έρευνα της πενταετίας που διανύθηκε, όπου η έρευνα αυτή λέει ότι κάποιος ασθενής ο οποίος θεραπεύτηκε πριν από 5 χρόνια με Μπάρετ έχει 98% πιθανότητα μετά από μια πενταετία να είναι ακόμα ελεύθερος νόσου Μπάρετ. Άρα μην στα 5 χρόνια που αξιολογήθηκε ο τρόπος αυτός βρέθηκε ότι είναι 98,6% πιθανότητα ότι τα αποτελέσματα θα ισχύουν ακόμα μετά από 5 χρόνια. Το 1,6% που ξαναπέκτησε ισοφάγο Μπάρετ μπορεί να ξανακάνει τη θεραπεία. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος γιατί να θεωρήσουμε ότι δεν μπορούμε να την ξαναεπαναλάβουμε τη θεραπεία και να ξαναξεφορτωθεί το παθολογικό επιθήλιο του ισοφάγου Μπάρετ. Τα πλεονεκτήματά της λοιπόν σε σχέση με άλλους πιο συμβατικούς τρόπους παρέμβασης για αυτές τις δύο περιπτώσεις, ποια είναι από αυτή τη νέα τεχνολογία? Γλιτώνει στο χειρουργείο. Πρώτον. Δεύτερον, γλιτώνεις να παίρνεις φάρμακα εφόρου ζωής. Γιατί αυτά τα φάρμακα τα οποία δίνουμε για την παλινδρόμηση και για την ισοφαγίτιδα, καλά είναι μεν, θεαματικά αποτελέσματα έχουν μεν, αλλά έχουν και παρενέργειες. Ειδικά στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση μπορεί να επηρεάσουν την απορροφητικότητα του ασβεστίου και να πάθουν οστεοπόρωση. Όχι μόνο στις γυναίκες, αλλά και στους άντρες. Κυρίως όμως στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση λόγω των ιστρογόνων που χάνουν. Άλλες παρενέργειες μπορεί να επηρεάσουν την απορροφητικότητα άλλων φαρμάκων, μπορεί να δημιουργήσουν bacterial υπερπολαπλασιασμό των βακτηριδίων μέσα στο στομάχι ή στα έντερα, γιατί σταματάει ο αμυντικός μηχανισμός που λέγεται υδροχλωρικό οξύ και πλέον ευκαιριακοί οργανισμοί μπορεί να αναπτυχθούν περισσότερο. Οπότε δεν είναι πανάκια ούτε τα φάρμακα. Σωστό. Και καλό είναι όπου μπορούν να αποφεύγονται αυτό. Και φυσικά κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι νεαρός και έχει όλη τη ζωή μπροστά του και του λες να πάρει φόρους ζωής φάρμακα, που τα φάρμακα τελικά δεν κάνουν τίποτα στην παλινδρόμηση, επαναλαμβάνω, παρά μόνο αλλάζουν το pH και ερεθίζεται λιγότερο ο εσωφάγος. Ο ρυθμός παραμένει, αλλά δεν τον αντιλαμβανόμαστε. Αυτή είναι η ουσία. Δεν τον νιώθουμε εμείς για να ενοχλούμαστε. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι. Συνεπώς, το μέλλον είναι προς τα εκεί. Ενδοσκοπικές βέβαια παρεμβάσεις συμβαίνουν και σε άλλες περιπτώσεις, άλλες παθήσεις του γαστροεντερολογικού μας συστήματος, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος σήμερα, δεν μπορούμε να το πούμε. Εκεί είναι το μέλλον. Στις λιγότερο επεμβατικές μεθόδους. Βέβαια. Αυτό που λέγεται NOTES, Natural Orifice Transesophageal Surgery, όσον αφορά τουλάχιστον το γαστροεντερολογικό κομμάτι, αλλά εκεί είναι και η τάση γενικότερα στην επεμβατική ιατρική, άσχετα αν αυτή λέγεται επεμβατική γαστροεντερολογία ή χειρουργική. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας για την κουβέντα και για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Γεια σας.